θα ετοιμάσουμε τα ψωμάκια που σας έλεγα πριν. Ελιόψωμα και τυρόψωμα. Να δούμε την καρτούλα και να ξεκινήσουμε. Υλικά για ατομικά ελιόψωμα. 150 γραμμάρια αλεύρι σκληρό. 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι. 35 γραμμάρια ζάχαρη. 275 με 300 γραμμάρια νερό σε θερμοκρασία δωματίου. 2 φακελάκια ξερή μαγιά. 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι ξερό. Και 100 γραμμάρια ελιές σε ροδέλες ξαρμυρισμένες. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα ελιόψωμα. Λοιπόν, η συνταγή αυτή που θα σας δώσω βγάζει περίπου 5, όχι ακριβώς ατομικά, είναι για 2 άτομα, είναι μεγαλούτσικα. 180 γραμμάρια είναι πριν τα ψήσουμε. Όταν τα ψήσουμε, φουσκώνουν και γίνονται τόσα περίπου. Με την ίδια ακριβώς συνταγή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε να φτιάξετε οτιδήποτε άλλο ψωμάκι θέλετε. Παραδείγματος χάρη, ένα με λιαστή ντομάτα. Ακριβώς οι ίδιες αναλογίες, απλά αντί για ελιές θα βάλετε λιαστές ντομάτες. Μπορείτε να βάλετε φέτα, μπορείτε να βάλετε γραβιέρα, οτιδήποτε σας αρέσει το ψωμί. Δοκιμάστε το, είναι μια συνταγή που πετυχαίνει σχεδόν στα πάντα. Δεν έχει προζήμια, δεν είναι δύσκολη στο να τη φτιάξετε. Το μόνο ιδιαίτερο που έχει είναι ότι έχουμε 2 αλεύρια. Έχουμε και σκληρό αλεύρι και για όλες τις χρήσεις. Είναι απαραίτητα και τα 2. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε το λίγο σκληρό αλεύρι για να κάνει ελαστική τη ζύμη. Δεν μπορούμε να το βάλουμε ολόκληρο σκληρό, γιατί μετά θα γίνει πάρα πολύ σφιχτό το ψωμί μας. Οπότε θέλουμε και τα 2 σε συνδυασμό. Λοιπόν, όπως είναι, έχω γράψει στη συνταγή ότι θέλουμε 275 με 300 γραμμάρια νερό. Και αυτό είναι συγκεκριμένο, γιατί έχει να κάνει με την ποιότητα του αλευριού και επίσης έχουν να κάνουν και με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Το καλοκαίρι, ας πούμε, μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω νερό από όσο το χειμώνα. Εγώ έχω 300 γραμμάρια εδώ πέρα, θα ρίξω τα 275, δηλαδή θα κρατήσω λίγο και άμα χρειαστεί θα βάλω μετά στο τέλος. Ίσα-ίσα θα κρατήσω 2 κουταλιές της σούπας μέσα, όχι παραπάνω. Θα ρίξω μέσα τη μαγιά, τη ζάχαρη. Λοιπόν, ανακατεύουμε τη μαγιά, το νερό και τη ζάχαρη. Έτσι όπως είναι το μείγμα, καλό θα ήταν να το αφήσουμε 5-10 λεπτάκια από μόνο του να φουσκώσει. Σε περίπτωση που δεν θέλετε, όπως θα κάνω κι εγώ, βάζουμε όλα τα αλεύρια μέσα, το σκληρό και για όλες τις χρήσεις. Και θα βάλω και το θυμαράκι. Θα βάλω ξηρό θυμάρι, γιατί είμαι σίγουρος πως όλοι έχετε σπίτι σας ξηρό. Άμα έχετε φρέσκο, ακόμα καλύτερα, μπορείτε να βάλετε και φρέσκο. Λοιπόν, θα χτυπήσω καλά το μείγμα μου για περίπου 8 με 10 λεπτά. Στα τελευταία 2-3 λεπτάκια θα προσθέσω τα αλάτι, όχι από την αρχή. Και στο τέλος θα προσθέσουμε βέβαια και την γεύση που θέλουμε να βάλουμε μέσα στο ψωμάκι μας. Ελιά, φέτα, λιαστή ντομάτα, ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, περιμένουμε 8 με 10 λεπτάκια. Σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ, μπορείτε να το κάνετε και στο χέρι, αλλά τουλάχιστον 20 λεπτάκια ζυμούμα. Τώρα περιμένουμε λίγο να δούμε στην αρχή άμα το μείγμα μας χρειάζεται περισσότερο νερό ή όχι, γιατί όπως σας είπα κράτησα ούτως άλλως 2 κουταλιές της σούπας στην άκρη για να δω άμα χρειάζεται παραπάνω. Οπότε με το που χτυπηθεί λίγο σταματάμε. Θα ανοίξουμε λίγο και θα δούμε άμα χρειάζεται παραπάνω νερό ή όχι. Νομίζω ότι είναι εντάξει, κολλάει στα χέρια μου που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται παραπάνω νερό, μπορεί να έχω βάλει και παραπάνω από το κανονικό, οπότε θα συνεχίσω το χτύπημα έτσι. Σε περίπτωση βέβαια που θέλετε να κάνετε γλυκιά Παρασκευή από αυτή τη συνταγή, μπορείτε, δεν θα βάλετε καθόλου θυμάρι μέσα και μπορείτε να βάλετε ας πούμε σταφίδες, μπορείτε να βάλετε σοκολάτα, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει και σε γλυκιά Παρασκευή. Μπορούμε να προσθέσουμε λίγο παραπάνω ζάχαρη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά είναι ένα ψωμάκι που το φέρνετε εντελώς στα μέτρα σας, μπορείτε να κάνετε πάρα πολλές συνταγές. Λοιπόν, συνεχίζετε το χτύπημα και μετά από 4-5 λεπτά θα προσθέσουμε μέσα το αλάτι και τις ελιές στο τέλος. Ίσα-ίσα να πάρει 2-3 βόλτες μαζί με τις ελιές. Λοιπόν, μετά από 6-7 λεπτάκια θα προσθέσω και το αλάτι που σας είχα πει και πριν. Στο τέλος πάντων το βάζουμε για να μην κάψει τη μαγιά. Και ξέχασα στην αρχή να βάλω ελαιόλαδο. Κανονικά το βάζουμε στην αρχή, αλλά και στο τέλος να το βάλετε δεν πειράζει. Περίπου 2-3 κουταλιές της σούπας είναι αρκετές. Και θα συνεχίσω το χτύπημα.
Το ζυμαράκι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Και τώρα είναι το σημείο που θα προσθέσουμε τη γεύση που θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε είτε κατευθείαν στο μίξερ είτε στο χέρι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το χέρι. Άμα βλέπετε ότι κολλάει λίγο, θα προσθέσετε λίγο αλεύρι στην επιφάνεια εργασίας και θα ρίξω τις ελιές. Άμα έχουν νεράκι, στραγγίξτε τες, γιατί μπορεί να μας χαλάσει το ζυμάρι. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχει σημασία τι ελιές θα βάλετε. Θα βάλετε ελιές που σας αρέσουν πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σε περίπτωση που βλέπετε να κολλάει το μείγμα πάνω στα χέρια σας, είναι επειδή βάλαμε τις ελιές και μπορεί να είχαν υγρασία μέσα ή τις ζυγιαστές ντομάτες ή ένα τυρί. Οπότε θα προσθέσουμε λίγο ακόμα αλεύρι για να το βοηθήσουμε να φτάσει στη σύσταση ακριβώς που ήταν και πριν. Okay, τώρα αυτό κολλάει λίγο, οπότε θα βάλω ελάχιστο αλευράκι. Ενώ πριν δεν κολούσε, με το που έριξα τις ελιές άρχισε και μαλάκωσε γιατί δώσαμε υγρασία μέσα στο μείγμα μας. Λίγο αλεύρι, μια-δυο κουταλιές σούπα φτάνει, είναι αρκετό. Θα το δημώσω λίγο, να τραβήξει όσο αλεύρι χρειάζεται, όσο αλεύρι χρειάζεται θα το τράβηξει από μόνο του. Τέλειο. Λοιπόν, έτσι πως είναι, μπάρνω μπολάκι, λίγο ελαιόλαδο, θα βάλω μέσα το ζυμάρι μου, λίγο αλευράκι από πάνω, με βράνι. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό στην άκρη να φουσκώσει, περίπου μισή ώρα με μια μισή. Δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς θα πάρει, αναλόγως πόσο ζεστό είναι το μέρος που θα τα αφήσουμε. Όταν φουσκώσει και διπλασιαστεί, αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να διπλασιαστεί, θα είναι έτοιμο να το κόψουμε και να το ψήσουμε. Οπότε ραντεβού σε μισή ώρα, 3/4. Ένας τρόπος για να καταλάβετε αν η ζύμη έχει φουσκώσει σωστά είναι να την πατήσετε με το δάχτυλό σας. Αν το βαθούλωμα που θα αφήσετε δεν επανέλθει, τότε μπορείτε να την πλάσετε. Το μείγμα μας έχει φουσκώσει, έχει διπλασιαστεί, το βλέπετε και μόνοι σας. Πρέπει να γίνει ακριβώς έτσι για να πετύχει το ψωμάκι μας. Θέλω όταν το πιάσετε να ξεφουσκώσει. Να καταλαβαίνετε ότι, βλέπετε, ότι έχει δουλέψει η μαγιά, ότι το έχει διπλασιάσει, το έχει τριπλασιάσει. Αυτό είναι που θα κάνει και αφρά το ψωμί μας. Όση ώρα περίμενα να γίνει το ελιόψωμο, έχω ετοιμάσει και ένα με φέτα. Ακριβώς με την ίδια διαδικασία. Απλά το μόνο που έβαλα διαφορετικό είναι φέτα αντί για ελιές. Ακριβώς το ίδιο ζυμάρι είναι. Μπορείτε να βάλετε και μια γραβιέρα, παρμεζάνα. Μπορείτε να το κάνετε όπως ακριβώς θέλετε. Θα χρειαστώ 2 ταψάκια. Και μια λαδόκολλα. Και τα αφήνω στην άκρη. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό με την ελιά. Με αυτό που ούτως ή άλλως ξεκινήσαμε και πριν. Θα πάρω λίγο αλεύρι. Βάλετε λίγο αλεύρι, όχι παραπάνω, για να μην σκληρύνει μετά το ψωμί μας. Λοιπόν, έτσι όπως είναι το μείγμα, θα το ρίξω εδώ πάνω. Θα το δουλέψω λίγο με τα χέρια, πάλι να ενωθεί, να γίνει ένα ενιαίο ζυμαράκι. Τέλεια. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο και έτσι όπως είναι θα το χωρίσω στα 5. Στα 5. 1, 2, 3, 4, 5. Τέλεια. 2, περίπου 180 γραμμάρια βγαίνει το κάθε ζυμαράκι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θέλουμε να είναι πάνω κάτω το ίδιο για να ψηθούν και στον ίδιο χρόνο μέσα στο φούρνο. Δεν γίνεται το ένα ψωμάκι, άμα έχουμε ένα μεγάλο και ένα μικρό. Το ένα θα ψηθεί πάρα πολύ, το άλλο θα είναι άπιστο. Τώρα σε αυτό βλέπω ήδη ότι έχω βάλει λιγότερο ζυμάρι, οπότε θα πάρω λίγο από εδώ και θα βάλω εδώ. Πιάνω λίγο με τα χέρια, να τα ζυγίσω ουσιαστικά με τα χέρια και να δω άμα είναι κάποιο πιο βαρύ από κάποιο άλλο. Νομίζω τώρα είναι μια χαρά. Τώρα καλό θα ήταν από τη στιγμή που μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε ψωμάκι, να κάνετε παραπάνω από μία δόση, κάνετε τη διπλάσια και σε αυτή τη μορφή έτσι όπως είναι αφήστε τα στην κατάψυξη. Κατευθείαν από την κατάψυξη τα βγάζετε έξω στη συντήρηση, στο ψυγείο ή έξω, τα αφήνετε λίγο να φουσκώσουν και τα ψήνετε. Οπότε σας λύνουν τα χέρια σε περίπτωση που θέλετε φρέσκο ψωμάκι τις δύσκολες ώρες. Τώρα πάμε να πλάσουμε τα ψωμάκια μας. Είναι πολύ σημαντικό να τα κάνουμε ομοιόμορφα, να φαίνονται στρόγγυλα. Αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε και τραβάμε ουσιαστικά και βάζουμε από κάτω και πιέζουμε. Αυτό είναι το κόλπο. Και πιέζουμε. Και αυτό που γίνεται είναι πάνω να είναι ομοιόμορφο, να είναι πάρα πολύ ωραίο. Μόλις το τελειώσουμε και το κάνουμε έτσι όμορφο μπαλάκι, παίρνουμε, το πετάμε λίγο από τα αλεύρι
Τέλεια. Και πάει το πρώτο. Πάμε για το δεύτερο. Ακριβώς το ίδιο. Δεν φαίνεται τώρα ωραίο. Βλέπετε πώς είναι. Πάμε να το φτιάξουμε. Το πατάμε λίγο με τα χέρια και παίρνουμε. Τραβάμε από την άκρη, βάζουμε κάτω και πατάμε. Τραβάμε από την άκρη, βάζουμε κάτω και πατάμε. Και συνεχίζουμε πηγαίνοντας γύρω-γύρω με τον ίδιο τρόπο. Και μόλις τελειώσουμε, ξανά πάλι στο αλευράκι. Και το τελευταίο, βλέπετε πάνω κάτω είναι τα ίδια. Αυτό θα μου βγει λίγο πιο μεγάλο. Δεν πειράζει όμως, δεν πετάξω τίποτα. Δώστε τα λίγο σημασία, φτιάξτε λίγο με το χέρι σας. Αρχίζετε να νιώθετε το ζυμάρι. Όταν φτιάξετε 2-3 ψωμιά στη ζωή σας, θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε πότε είναι ένα ζυμάρι έτοιμο, πότε χρειάζεται παραπάνω αλεύρι, πότε έχετε κάνει κάτι λάθος. Το ζυμάρι είναι μια σπουδαία τεχνική. Γι' αυτό και υπάρχει σαν ειδικότητα από μόνη της. Υπάρχουν οι αρτοποιοί που ασχολούνται μόνο με το ψωμί. Είναι μια τέχνη από μόνη της. Πραγματικά, με κάτι να ασχοληθείς, υπάρχουν χιλιάδες ψωμιά σε όλο τον κόσμο. Διαφορετικές τεχνικές, διαφορετικοί τρόποι συστήματος, διαφορετικός ο τρόπος που τα φτιάχνουν. 10 ψωμιά μπορούμε να μάθουμε να φτιάχνουμε εμείς σπίτι μας. Και βέβαια μπορούμε να τα φέρουμε και στα μέτρα μας. Αυτά που είναι για εμάς. Λοιπόν. Χωρίζουμε, νομίζω αυτό το ταψάκι φτάνει για 5 ψωμιά, οπότε ένα ταψί θα χρειαστείτε κι εσείς και θα χαράξουμε λίγο το ψωμί μας για να φουσκώσει. Τέλειο. Δες πόσο όμορφο που φαίνεται. Λοιπόν, όπως είναι, θα τα αφήσουμε περίπου 10-15 λεπτά, όχι παραπάνω, και θα τα ρίξουμε στο φούρνο κατευθείαν. Λοιπόν, πάω να ετοιμάσω και τα τυρόψωμα, όση ώρα ξεκουράζονται αυτά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πάλι αλευράκι. Θα χαράξω και αυτά. Και νομίζω ότι και τα ψωμιά μου είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ. 5 και 5-10. Υπέροχα ψωμάκια. Κοιτάξτε εδώ. Το ένα με την ελιά. Και κοιτάξτε εδώ αυτό με τη φέτα. Είναι καταπληκτικά. Αυτά τα αφήσω στην άκρη για εμένα, γιατί τα μουρτάρεψα. Αλλά τα υπόλοιπα θα τα βάλω σε ένα ωραίο καλαθάκι εδώ πέρα. Τέλεια. Για τα ατομικά ελιόψωμα, ανακατεύουμε καλά το νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε τα αλεύρια και το θυμάρι και τα χτυπάμε στο μίξερ μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προς το τέλος, ρίχνουμε και το αλάτι. Βγάζουμε τη ζύμη, προσθέτουμε τις ελιές και ζυμώνουμε στο χέρι για 1-2 λεπτά. Σκεπάζουμε τη ζύμη με μεμβράνη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Αλευρώνουμε τον πάγκο εργασίας μας. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 5 κομμάτια και την πλάθουμε σε μπαλάκια. Τοποθετούμε τα μπαλάκια σε ταψιά και χαράζουμε λίγο την επιφάνειά τους. Ψήνουμε για 35 με 40 λεπτά στους 180 βαθμούς.